του επάθλου μαραθώνος του King James. Για τις απονομές είναι εδώ μαζί μας εκ μέρους της Λέσχης Προμιών Λευκωσίας ο κύριος Ανδρέας Δημητριάδης. Οπότε με την άφηξη και του Μιχάλη σε πολύ λίγο να ξεκινήσουμε τις απονομές. Να τις ξεκινήσουμε και είμαι σίγουρος ότι ο Μιχάλης είναι καθοδόν. Λοιπόν, όπως είπαμε, μεγάλος νικητής ο King James. Το έκανε όπως το έκανε και το 20, κερδίζει φέτος. Διοκτησία του γιατρού Μιχάλη Ανδρέου. Συγχαρητήρια στην ιδιοκτησία. Λοιπόν, προπονητής Κυριάκος Ροδί Κυριάκου παρουσίασε και φέτος και σήμερα το King James σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αναμένοντας σε πολύ λίγο και τον Μιχάλη τον Πέπφο για να κάνουμε την απονομή και στον Μιχάλη, ο οποίος έρχεται τώρα, οπότε τον αναμένουμε και να πάρουμε και τις δηλώσεις μας στη συνέχεια από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης αυτής υποδρομίας και τους νικητές φυσικά. Λοιπόν, Μιχάλης Πέπφος τον ύπευσε και φέτος εξαιρετικά. Συγχαρητήρια σε όλους και να πάρουμε δηλώσεις σε πολύ λίγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι γρήγορα από τον Μιχάλη, ο οποίος υπέβηκε στη συνέχεια. Έλα, Μιχάλη μου. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Εντάξει, Μιχάλη, ο King James γνωστός για τις μαραθώνιες δυνατότητες του, κυριότητες του. Έδειξε και φέτος ότι θα ήταν διεκδικητής. Ένα άλογο που νομίζω ότι αξίζει σεβασμού καθ' όλη τη διάρκεια και της χρονιάς, αλλά και τέτοιων αναμετρήσεων στις μεγάλες αποστάσεις. Φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτόν τον άλογο. Μόνο η ομάδα εδώ ξέρει τι πιστεύαμε σε αυτόν τον άλογο, τι περνάει. Τα παραπάνω είναι συγχαρητήρια για το άλογο και την ομάδα που δουλεύει γι' αυτό. Και μιλώντας έτσι και λίγο για τη διαδρομή, μιας και τον ύψευσες αποφασιστικά, νομίζω από την αρχή, καλή είναι κίνηση. Ακολούθησες έτσι λίγο τον όμιλο σήμερα και νομίζω από νωρίς και εσύ ο ίδιος που φυσικά θα μας το επιβεβαιώσεις ή όχι, ένιωθες ότι ο King James θα ήταν ο νικητής. Τον ένιωθα σήμερα, ήθελα να εκμεταλλευτώ το βηματισμό του. Αυτό φάνηκε στο τέλος. Συγχαρητήρια, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρέ. Λοιπόν, King James, νομίζω το είπαμε και πριν, ένα άλογο το οποίο έδειξε, δεν έχει να αποδείξει, έδειξε και στο παρελθόν, πρόκειται για σπουδαίων στέγερ. Το έκανε το 2020, πέρσι ήταν δεύτερος, επανήλθε φέτος για να κερδίσει εύκολα το έπαθλο μαραθώνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν κερδίζει αυτόν τον άλογο. Είναι μέλος της οικογένειας μας πλέον. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύλο, τον Κυριάκο, ο οποίος πραγματικά δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθεί με το άλογο για ώρες ολόκληρες μαζί του. Τον αγαπά και αυτός σαν να είναι παιδί του. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που το άλογο τόσα χρόνια τρέχει σταθερά παρά τα διάφορα θέματα που κατά καιρούς αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι το ότι ήταν πιο μεγάλο σε ηλικία αντισταθμίστηκε με τις εμπειρίες του και το ότι παρουσιάστηκε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και τις ιδιότητες του βεβαίως που διατηρεί το βήμα του τόσο πολύ. Επίσης, επειδή είναι υποπαραγωγή δική μας, δεν νομίζω να μπορούσαμε να διανοηθούμε όταν ο πατέρας μου αγόραζε την Καλεβάλα πριν 12 χρόνια. Ότι θα ζούσαμε τόσες χαρές με αυτόν τον άλογο πραγματικά. Και εύχομαι σε όλους τους ιδιοκτήτες και υποπαραγωγούς να ζήσουν τέτοιες χαρές. Και πριν πάω στον Κυριάκο, να κάνω την ερώτηση: θα ξαναδούμε το King James και του χρόνου στο μαραθώνος? Γιατί μιλώ πάντα για το μαραθώνος, γιατί βλέποντας έτσι και λίγο τους ισοζυγισμούς και αυτά, είναι δύσκολο για τέτοια άλογα να διαγωνίζονται από ό,τι φαίνεται πλέον. Σίγουρα χρειάζεται σκέψη. Νομίζω αυτό που θα μας απασχολήσει είναι ότι θα τρέξει στο κύπελλο των Ιούνιων από τα 200 πρώτα και μετά για του χρόνου για το μαραθώνο. Για ένα λόγο με 8 χρονών είναι μια αιωνιότητα ο ένας χρόνος. Συγχαρητήρια και πάλι, γιατρέ. Κυριάκος. Λοιπόν, Κυριάκο μου, συγχαρητήρια και σε εσένα. Ένα άλογο ο King James πραγματικά. Το είπαμε πολλές φορές για το King James. Δεν ξέρω πόσο δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνεις μια προετοιμασία όσον αφορά τέτοιου είδους υποδρομίες και ειδικά με τέτοια άλογα όπως είναι ο King James. Ειδικά στην ηλικία του. Εντάξει, τα είπε ο γιατρός. Εγώ να πω μόνο ότι ετοίμησε τον τίτλο του μαραθώνου δρόμου. Ετοίμησε τον. Συγχαρητήρια, Κυριάκο μου. Τον ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Έχει δοθεί εκκίνηση το επάθλου μαραθώνος 2023 με το βήμα της η Θεσσαλία. Πάει στην πρωτοπορία. Ο Ματέο θέλει να...